Καταρχήν, να σας καλησπερίσω. Ευχαριστώ όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είτε στην αίθουσα, είτε μας. Ορίστε με που δεν είμαι στην αίθουσα, για λόγους που είπα και χτες. Θα μιλήσω στα ελληνικά, αλλά οι συνοπτικές διαφάνειες της παρουσίασης θα είναι στα αγγλικά, ώστε να είναι προσιτές στους ξένους συνεργάτες μας. Φυσικά, θα τις μεταφράζω επί τόπου. Η συζήτησή μας μετά θα γίνει στα ελληνικά. Κάποιοι με ακούν συνεχώς να υποστηρίζω τον όρο οπτικοακουστική παιδεία, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την κινηματογραφική παιδεία, όσο και την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας. Δίνοντας την εντύπωση πως το ενδιαφέρον μου στρέφεται κυρίως στα μέσα και λιγότερο στον κινηματογράφο. Η αλήθεια όμως είναι πως, όπως θα φανεί και στην παρουσίαση που ακολουθεί, όλη μου η σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού στον κινηματογράφο κυρίως αναφέρεται και πολύ λιγότερο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο κινηματογράφος με ενδιαφέρει ως η κύρια καλλιτεχνική έκφραση μιας οπτικοακουστικής γλώσσας, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, η οποία όταν κινούμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης θα ήταν λάθος να περιοριστεί στα στενά όρια ενός καλλιτεχνικού μαθήματος, που θα απευθύνεται κυρίως σε ενδιαφερόμενους μαθητές. Η οπτικοακουστική παιδεία, με κεντρικό άξονα την κινηματογραφική παιδεία, όπως και η διδασκαλία των γλωσσών, θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους νέους πολίτες, ανεξάρτητα από τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Να είναι στοιχείο δηλαδή της κουλτούρας του νέου πολίτη. Σας καλώ λοιπόν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα κινηματογραφικής παιδείας που προσπαθεί να εξοικειώσει τους μαθητές με την κινηματογραφική έκφραση της γλώσσας, τη γλώσσα του κινηματογράφου και τους μηχανισμούς της κινηματογραφικής αφήγησης. Η δραστηριότητα με μαθητές πραγματοποιείται σε 2 δίωρα κανονικά. Στο πρώτο που εμείς εδώ θα διατρέξουμε σε λίγα λεπτά, τα παιδιά εργάζονται σε 2 υποτυπώδη γυρίσματα για να εξοικειωθούν με τις έννοιες του κάδρου και του πλάνου ως κύριων εκφραστικών μέσων του κινηματογράφου. Στο δεύτερο, που αποτελεί το κυρίως αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης, θα συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις άπειρες δυνατότητες της κινηματογραφικής αφήγησης που καθορίζουν το προσωπικό στυλ του κάθε δημιουργού. Εδώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος με την παρουσίαση που προηγήθηκε. Κυρίως μάλιστα με το τεχνικό κομμάτι που δεν είναι καθόλου μόνον τεχνικό. Αναφέρεται και στους μηχανισμούς της γλώσσας και μάλιστα με πολύ ευρηματικό τρόπο και θεωρώ ότι ξεπερνάει κάθε ευχή που θα μπορούσα να κάνω. Για να πάμε να ξεκινήσουμε με τις διαφάνειες. Αυτό μπορούμε να το δούμε ή το βλέπετε εσείς? Ελπίζω να το βλέπουμε, βλέπετε. Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Ωραία, τώρα ωραία. Το βλέπετε κι εσείς. Ναι, 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 το βλέπω σε μικρή... Ωραία, ωραία, κανένα πρόβλημα. Είναι εδώ κατάλληλη στιγμή, ύστερα από όσα προηγήθηκαν, να πω ότι ο τίτλος αυτός, που είναι έτσι παιγνιώδης, θα μπορούσα σήμερα... Πάλι παιγνιωδός να τον είχα κάνει κινηματογραφική παιδεία. Μια απόπειρα να κατεβάσουμε τον πήχη. Και εμένα με ενδιαφέρει να κατέβει πάρα πολύ ο πήχης. Να φτάσει στο πάτωμα. Πράγματι η αισθητική ποιότητα που μπορούμε να έχουμε μέσα από τον κινηματογράφο είναι συγκλονιστική και είναι σημαντικό να μην τη θυσιάζουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινάμε
χωρίς να παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Έτσι θα σας πάω κάμποσες δεκαετίες πριν. Για πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Όταν το 50 ακουγόταν ακόμη ότι ο κινηματογράφος δεν είναι τέχνη. Είναι απλώς μια κάμερα που κινηματογραφεί μια θεατρική παράσταση. Είναι δηλαδή ένα τεχνικό εργαλείο που παρεμβαίνει. Αυτό ήδη το 50 υπήρχαν σπουδαίοι θεωρητικοί και του κινηματογράφου και γενικότερα και είχαν γίνει εκπληκτικές ταινίες τέχνης. Αλλά λεγόταν αυτό πολύ. Και το 60-65 ως μαθητής άκουσα με πολύ οδύνη ακριβώς αυτή τη φράση. Ότι αυτό, ο κινηματογράφος είναι μια κάμερα που τραβάει ένα δρόμενο. Έτσι λοιπόν το 2012, πάμε στο επόμενο κλικ, αισθάνθηκα ότι θα ήταν βολικό να κάνουμε ένα μικρό πείραμα με μαθητές ενός γυμνασίου της Ηλιούπολης και πήραμε ένα βιβλίο εφηβικό, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να τη διαβάσετε, ενδεικτικά είναι ότι πήραμε ένα βιβλίο και ήταν ο Oliver Twist. Για να είμαι ειλικρινής, πήρα ένα βιβλίο θεωρώντας ότι πάνω εκεί θα ήταν θετικό να δουλέψουμε. Είναι παροχημένο για τα γούστα των παιδιών της εποχής μας. Δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Ο Ντίκενς κάνει μια σπουδαία κοινωνική κριτική, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω στον Oliver Twist και το μυθιστόρημα που τον στηρίζει, προσπαθούμε, και αυτό εξηγώ στα παιδιά και τελικά μπαίνουν στο παιχνίδι, να κάνουμε μια μελέτη μιας ταινίας που ενδεχομένως μπορεί και να μην τους ενθουσιάζει. Άρα δηλαδή μπαίνουμε σε μια κριτική στάση έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο βήμα, πάμε στο επόμενο, είναι να απομονώσουμε από ένα στιγμιότυπο, γιατί ένα κομματάκι μόνο δουλεύουμε, τους διαλόγους. Έτσι ώστε να προκύψει μια πρόχειρη, ας πούμε, υποτυπώδης θεατρική παράσταση. Και να δοκιμάσουμε να στήσουμε αυτό που λέγαν παλιότερα, μια κάμερα να τραβάει αυτή την παράσταση. Δεν έχει αισθητικές απαιτήσεις προφανώς και φυσικά για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά, βέβαια πήρε πολλή ώρα για να στηθεί και αυτό και το επόμενο που θα δείτε παρακάτω, ίσα ίσα είχαν μπροστά τους το κείμενο για να μην παιδευόμαστε με το να τα μάθουν, να τα ερμηνεύουν κλπ. Για να πάμε στο επόμενο και κρατώ τα δάχτυλά μου σταυρωμένα να δούμε, πάμε κι άλλο ένα κλικ. Όχι, δεν το έπαιξε. Μπράβο, ακούμε κιόλας, ήχο. Γεννήθηκε εδώ, στο ψυχοκομείο. Μεταφέρθηκε στο ψυχοκομείο. Τώρα είναι 9 ετών. Καιρός να γυρίσει εδώ. Πώς σε λένε, παιδιά? Είναι χαζός. Άλλο θα το πεις. Μικρή, άκουσε με. Ελπίζω να τον ακούτε λίγο καλύτερα από ότι εγώ. Κατάλαβα. Ξέρεις ότι δεν είσαι πατέρα και μητέρα και ότι σε μεγάλωσε η ονοία. Έτσι δεν είναι? Γιατί κλαίς? Πέρασε δεν μπορούσε. Και βλέπουμε ακριβώς την ίδια σκηνή από την ταινία του Πολάνσκι. To be moved back here. Τα παιδιά αμέσως παρατήρησαν ότι το προηγούμενο δεν ήταν κινηματογράφος, ενώ αυτό είναι.
Και εκείνο που σαφώς παρατήρησαν είναι η χρήση των πλάνων. Πότε σε αυτόν που ακούει, πότε σε αυτόν που μιλάει. Έγινε λοιπόν μια απόπειρα εκ των ενόντων, γι' αυτό άλλωστε κράτησε δύο ώρα η... ένα-δύο ώρο η όλη δραστηριότητα αυτή. Το δεκουπάζ είναι δικό τους. Είναι πολύ πρόχειρο και αυτό δεν έχει αισθητικές απαιτήσεις, αλλά έχουν καταλάβει το κλειδί. Ότι εδώ μιλάμε για μία αφήγηση που οικοδομείται με χωριστά πλάνα. Το ένα μετά το άλλο. Γιατί κλαις? Ελπίζω να προσεύχεσαι κάθε βράδυ. Να προσεύχεσαι για αυτούς που σε φροντίζουν. Σαν ένας καλός χριστιανός. Λοιπόν. Μάλιστα. Αλλάζουμε τώρα. Στη διαφάνεια που ακολουθεί. Ωραία. Άρα υποθέτουμε ότι το πρώτο δίωρο ξοδεύτηκε στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο την έννοια του κάδρου, δηλαδή τι περιέχεται κάθε στιγμή μέσα στην εικόνα, και την έννοια του πλάν που έχει διάρκεια και έχει μια αλληλοδιαδοχή πλάνων η αφήγηση. Επιτρέψει την αφήγηση να εκτυλίσσεται με την αλληλοδιαδοχή των πλάνων. Για πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, καταλάβαν αυτούς τους βασικούς μηχανισμούς της αφήγησης με εικόνες και ήχους. Ελπίζω να βλέπετε, είδα ότι κάποιοι διαμαρτύρονται, δεν βλέπουν τις διαφάνειες, δεν έχει νόημα να βλέπουν εμένα, ελπίζω να καταφέρουν να τις βλέπουν. Λοιπόν, ύστερα από αυτό μπαίνουμε στο σημερινό κομμάτι, στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Για πάμε το επόμενο, που βασίζεται σε συγκρίσεις των φιλμ, που είναι ένα βασικό, πάρα πολύ σημαντικό, σπουδαίο κλειδί για την κινηματογραφική εκπαίδευση. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο κλικ. Είναι υποστηρικτικό και όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση του κινηματογράφου. Μπορούν και αυτοί, όπως πρότεινε και ο Παντελής νωρίτερα και ο Γιώργος, να κάτσουν στο θρανείο, να είναι ένας από αυτούς που παρακολουθούν τη δραστηριότητα και που λένε τη γνώμη τους. Τώρα, για να δοκιμάσουμε να δούμε την σειρά των αποσπασμάτων. Πάμε άλλο ένα κλικ, κρατώ πάλι τα δάχτυλά μου έτσι, άλλο ένα κλικ, μάλιστα. Now to the board. This is the boy, born here in the workhouse, moved to the parish farm, 9 years old today. Time to be moved back here. What's your name, boy? Oliver Twist. What? The boy's a fool. Boy, listen to me. You know you are an orphan, I suppose. What's that? The boy is a fool. I thought he was. You know you've got no father or mother and that you were brought up by the parish, don't you? Yes, sir. What are you crying for? I hope you say your prayers every night. Pray for those that feed you and take care of you like a Christian. Yes, sir. Well, you have come here to be educated and to be taught a useful trade. Τρέχουμε λίγο το απόσπασμα. Απλώς για να
δείτε ότι μεσολαβεί μια σκηνή, δύο σκηνές για την ακρίβεια, και πάμε κατευθείαν στην περίφημη σκηνή του γεύματος και του συσιτίου, ας πούμε. Oh, Lord God, for the blessing of this generous and bountiful meal that thou hast placed before us, we give thanks. Amen. Η σκηνή της κλήρωσης για το ποιος θα αναλάβει την μικρή διαμαρτυρία. Προσέχετε βέβαια, θέματα μουσικής κλπ. Θα πούμε για αυτά πιο κάτω. Εδώ αρχίζει η κυρίως σκηνή, η δεύτερη σκηνή του γεύματος, που είναι κεντρικό και στη μελέτη μας. Έχουμε κίνηση μηχανής. Please, sir. I want some more. What? Please, sir. I want some more. That's the beetle! Mr. Limpkins. I beg your pardon, sir. Oliver Twist has asked for more. For more? Close this up, Mr. Bumble, and answer me distinctly. Do I understand that he asked for more after he has eaten his supper? He did, sir. That boy will... Ωραία. Στο δεύτερο απόσπασμα. Την ίδια σκηνή, βέβαια. Ενότητα, καλύτερα. Τρέχει λίγο. Πάλι τρέχουμε λίγο. Το musical έχει πιο μεγάλους χρόνους. Oh, what you are about to receive, may the Lord make you truly thankful. Thank you.
some more. What? Please, sir. I want some more. More? Snatch him! Hold him! Scold him! Hold him! Bounce him! Pick him up and bounce him! Και η τελική, ας πούμε, της ενότητας αυτή σκηνή στιγμιότυπο που στο διοικητικό συμβούλιο. Το τελευταίο, 20 χρόνια πριν από τον Reed. It is my considered opinion that our charity is being presumed upon. Hear, hear, hear. This workhouse has become a regular place of entertainment for the poorer classes. Gentlemen, it is our duty to set this to rights. We'll stop it in no time. Yeah, yeah, yeah. Come in. Case number 6. Bow to the board. What's your name, boy? Oliver. Oliver Trusser. You know it's your birthday? No, sir. Boy's a fool. Boy, listen to me. You know you're an orphan. What's that, sir? Boy's a fool. I thought he was. Hush. You know you've got no father or mother and were brought up by the parish, don't you? Yes, sir. I hope you say your prayers every night. Yes, sir. And pray for the people who feed you and take care of you. Yes, sir. Well, you're going to be educated and taught a useful trade. You'll begin to pick oakum tomorrow morning at 6 o'clock. This abounding provision, O Lord, we thank thee. Thank you.
Please, sir, I want some more. What? What? Ask for more? Στεκόμαστε εδώ όπως είναι, δεν πατάμε άλλο κλικ. Αυτή είναι η δύναμη του κινηματογράφου. Χωρίς να είναι κανείς κινηματογραφόφιλος, μπορεί να θυμάται αυτές τις πολύ διαφορετικές αφηγήσεις με πολύ διαφορετική χρήση των εκφραστικών μέσων. Δεν είναι μια κάμερα τελικά που τραβάει μια δράση. Κάθε αφηγητής, χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου, προκαλεί έντονα συναισθήματα, σκέψεις, ερωτήματα. Καλά είναι τα εργαλεία της σημειολογίας, semantics, της ανάλυσης εικόνας, visual analysis. Είμαι λιγάκι οπισθοδρομικός εδώ. Αλλά είναι για μελέτη απαιτήσεων, πιο sophisticated. Πράγματι, τα παιδιά ενθουσιάζονται και με αυτά. Εμένα όμως με ενδιαφέρει οι νέοι πολίτες, όλοι οι νέοι πολίτες, μηχανικοί, μελλοντικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες και βιομηχανικοί εργάτες, όπου και αν βρεθούν, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, αν είναι δυνατόν, να έχουν στην πολιτισμική τους σκευή εφόδια και τέτοιου είδους καταγραφές για τη δύναμη και την πολυμορφία, τη διαφορετικότητα κάθε αφήγησης. Και φυσικά την αισθητική απόλαυση που προκαλεί η κάθε μία αφήγηση με διαφορετικό τρόπο. Για πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αφού λοιπόν δούνε τα τρία clips, ώρα για μια ομαδική δραστηριότητα. Όσο ακόμη, όχι ακόμη, όσο μπορούσαν παλιότερα να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες ομαδικές, τώρα λόγω του COVID τα πράγματα δυσκολεύουν. Υπάρχουν τρόποι όμως ανά τέσσερις να συνεργάζονται από μακριά. Πάμε στο επόμενο. Κάθε γκρουπ λοιπόν μαθητών θα εστιάσει σε μία μόνο, σε ένα μόνο από τα τρία κλιπ, σε ένα απόσπασμα. Πάμε παρακάτω. Αυτό το παίρνουν έτοιμο. Είναι η μικρή σκηνή του γεύματος όπου ο Όλιβερ ζητάει περισσότερο, σαν ένα φωτοντεκουπάζ που έχει γίνει εκ των υστέρων όμως, μετά το μοντάζ, όπου σημειώνονται οι κινήσεις μηχανής με απλό τρόπο, δεν μιλάμε για traveling και τέτοια πράγματα, γυρίζει η κάμερα, γλιστράει η κάμερα. Αυτό είναι μέσα σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλάνα, αν είναι σωστά η διαφάνεια αυτή τη στιγμή, όλη αυτή η μικρή σκηνή. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη, όπου τα παιδιά καλούνται έχουν ήδη δοσμένο το φώτο ντεκουπάζ, έτσι δεν χρειάζεται να το φτιάξουν εκείνη τη στιγμή, τους δίνεται και τους ζητιέται μόνον να φτιάξουν σκιτσάκια αυτού του ντεκουπάζ. Πολύ πρόχειρα. Ίσα ίσα ποιοι είναι οι οπτικοί όγκοι, η θέση των ηρώων κλπ. Πολύ λυπάμαι για όσους στέλνουν μήνυμα ότι δεν βλέπουν τις διαφάνειες.
εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εντάξει, ίσως κάποια στιγμή αναρτηθεί. Πάμε στο επόμενο. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι αντίστοιχο από την ταινία του Reed. Δεν το βλέπω. Κλικ θέλουμε. Κύριε Θοδωρηδή, ναι. Όσοι βρίσκονται στο Zoom θα πρέπει να μπουν σε gallery view και να επιλέξουν το παράθυρο το οποίο δείχνει τις διαφάνειές σας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς δείχνουμε κανονικά τις διαφάνειες. Οπότε μάλιστα. Όσοι μας ακούνε στο Zoom, θα πάτε πάνω δεξιά που γράφει view, θα επιλέξετε gallery view και θα μπείτε στο παράθυρο το οποίο δείχνει τις διαφάνειες. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Πάμε στο επόμενο κλικ. Λοιπόν, αντίστοιχα το photo decoupage από του Reed την ταινία του 68. Πάμε στην επόμενη. Αυτό το group έχει πιο πολλή δουλειά, διότι είναι πιο πολλά τα πλάνα. Πάλι έχουμε τις κινήσεις μηχανής. Πάμε στα σκιτσάκια. Είναι πολύ σημαντικό, να μην ξεχάσω να το πω, ότι τα κλιπ πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή ένα λεπτό maximum για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δραστηριότητα. Λοιπόν, και αυτό το group δουλεύει, πρέπει να έχει άλλη μια διαφάνεια με του Reed τα σκιτσάκια, κλικ. Ναι, πάλι η κάμερα κινείται προς τα εμπρός, ακολουθώντας τον ήρωα, η κάμερα και... Τώρα, με όλη αυτή τη δουλειά, έχουμε λίγο ξεχάσει τα αποσπάσματα. Πάμε, και το θεωρώ πολύ φυσικό, αλλά έχουμε καταλάβει πώς γίνεται κάπως η αφήγηση, πώς η δουλειά θέλει, πόσο δεν είναι καθόλου μια κάμερα που τραβάει μια δράση. Πάμε το επόμενο. Λίγο πιο γοργά, καταλαβαίνετε η ίδια δομή. Έχουμε το τρίτο απόσπασμα. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Και πάμε στα σκιτσάκια, το κλικ. Που είναι τα αντίστοιχα του photo decoupage. Ναι. Είναι προφανές, εδώ έχουμε 12 πλάνα και πάμε στην επόμενη διαφάνεια που νομίζω είναι κανονική διαφάνεια. Ναι, αρχίζουν τώρα τα ερωτήματα που μπορούμε πια να τα δουλέψουμε λίγο. Δεν χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση, ξέρουμε τι είναι, μην τα τρέχουμε. Είναι σημαντικό να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές και να οργανώσουμε έτσι την ταξινομία μας, ας πούμε. Απλή παρατήρηση, κανονικά θα το άφηνα σε εσάς, αλλά προσπαθώ να γλιτώσω χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Είναι ότι οι δύο είναι έγχρωμες, οι δύο πρώτες, το τρίτο, τόσο απλές παρατηρήσεις. Αρχίζουμε μετά και πιο σύνθετες που μπορεί να φτάσουν ότι στην κλήρωση, η κλήρωση στο ένα, στο musical έγινε μέσα στο γεύμα, ενώ η κλήρωση στα άλλα δύο ήταν ξεχωριστή σε κανς. Έτσι, σχετικά με τη μουσική, ειδικά σε αυτά, ενώ και το τρίτο του Λιν έχει μουσική σε διάφορα σημεία, σε αυτό το κομματάκι του γεύματος, του δεύτερου γεύματος ας πούμε, δεν υπάρχει καθόλου μουσική, μόνο θόρυβη. Ενώ τα άλλα δύο μπορούν να γκρουπαριστούν
ότι χρησιμοποιούν μουσική και μάλιστα με ιδιαιτερότητες στο musical κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Μου φαίνεται αν είναι η τελευταία. Α, όχι, δεν είναι η τελευταία, είναι η προτελευταία. Μπορεί να γίνει συζήτηση, όχι απλώς ποιος Όλιβερ τους άρεσε περισσότερο, αλλά και γιατί. Θέλουμε να αρχίσουμε να έχουμε μια κριτική στάση. Και όσο γίνεται με αναφορές μέσα από την ταινία που τους άρεσε. Πάμε και στην επόμενη. Εδώ γίνεται πάλι πιο... Α, είναι η προτελευταία αυτή. Ποιο κλιπ θεωρείται είναι το πιο πιστικό και γιατί. Πάλι μπορεί να γίνει κουβέντα εκεί. Μπορεί ένας εναλλακτικός τρόπος διατύπωσης θα ήταν αν είχατε να δείξετε μία μόνο από τις ταινίες σε ένα φίλο σας, ποια θα προτιμούσατε, ποια θα επιλέγατε. Πάμε και στην τελευταία νομίζω πια. Ναι, σε ποιο κλιπ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν το πιο λαχταριστό γεύμα. Και τι είναι αυτό που σας έδωσε αυτή την εντύπωση. Έτσι, και εδώ θα δούμε ότι ο Πολάνσκι δεν εμφανίζει παρά μόνο στο τέλος το γεύμα την ώρα που λένε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ζήτησε κι άλλο και υπάρχει μπροστά ένα, αλλά δεν το τονίζει. Ενώ και στο musical τα παιδιά κοιτάνε και βλέπουν κάτω ένα τραπέζι και ο David Lean φυσικά έχει πάρα πολύ έμφαση σε αυτό και τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν πλάνα, να πάνε πίσω στο λάπτοπ τους και να βρούνε πλάνα και να πουν αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Λοιπόν, ας μείνουμε με μια τελευταία εντύπωση της δουλειάς που χρειάζεται η αφήγηση της ταινίας. Θα τα δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Πάμε παρακάτω. Ελπίζω να λειτουργήσει το τελευταίο. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Η κάμερα λοιπόν ακολουθεί τον ήρωα. Στο ίδιο πλάνο όμως, μέσα. Please, sir. I want some more. What? Please, sir. I want some more. Λίγο πιο σιγά. Τέλεια. Ακίνητο και προχωράει ο ήρωας. Η κάμερα από μπρος οπισθοχωρεί και ακολουθεί. Και εδώ η κάμερα σαν το βλέμμα του Όλιβερ. Κίνηση μηχανής, καταπληκτική. Είναι φανερό ποιο κλιπ μου αρέσει εμένα, το συγγνώμη.
Please, sir. I want some more. What? 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 Μένουμε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος είναι να μείνουν τα παιδιά με κάποια εντύπωση. Ελπίζω να μην το ξεχάσουν. Θα ήταν επίσης λάθος να νομίσουμε ότι αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να πάει στα σχολεία ή κάτι τέτοιο. Απεναντίας, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς για να φτιάξουν κάτι παρόμοιο. Είναι πολύ απλή αυτή η δραστηριότητα και μπορούν να βρεθούν ταινίες που να δίνουν τις κατάλληλες αφορμές. Ίσως όχι με εδώ τώρα, εντάξει, εγώ χρησιμοποίησα και λίγο μοντάζ για να είναι πιο ευπαρουσίαστο. Αλλά η αίσθηση που θα πάρουν τα παιδιά, το βίωμα, θα είναι παρόμοιο. Και χωρίς να υπάρχει εξαιρετική γνώση, εξειδικευμένη γνώση του κινηματογράφου από τον εκπαιδευτικό. Τώρα μπαίνει ένα θέμα, το λέω πολύ εύκολα, ότι μπορούν να βρεθούν και άλλες ταινίες και λοιπά και σε άλλες ηλικίες και να κάτσει ο δάσκαλος να τα κάνει αυτά όλα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Μερικές ενδεικτικές προτάσεις για συγκρίσεις ταινιών που απευθύνονται σε νεότερα και σε πιο μεγάλης ηλικίας μαθητές. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι, σας θυμίζει τι κάναμε εδώ. Έτσι, από τον Oliver Twist που είναι καλός για πρώτη τάξη του γυμνασίου, κάπου εκεί για το γυμνάσιο. Πάμε στην επόμενη. Για πιο μεγάλα παιδιά. Είναι καταπληκτικές οι ευκαιρίες που μας δίνουν οι διάφορες εκδοχές Δράκουλα, Νοσφεράτου για να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη και να κάνουμε πάλι, να δούμε λίγο τον ντεκουπάζ, να δούμε τους οπτικούς όγκους και λοιπά, κινήσεις μηχανής, σε ένα πολύ μικρό πάντα, του ενός λεπτού, που θα το επιλέγει ο ή εκπαιδευτικός. Πάμε σε άλλο. Σε μάθημα αγγλικών, διότι η δική μου άποψη είναι ότι δεν πάμε για ένα μάθημα χωριστό μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά προσπαθούμε να βρούμε αφορμές. Είναι μεγάλο θέμα πώς βρίσκουμε αφορμές. Έκανε προτάσεις και η ομάδα της Ολυμπίας. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να βρούμε αφορμές για να δουλέψουμε τέτοιες δραστηριότητες και σε άλλα μαθήματα. Υπάρχουν άλλου είδους δραστηριότητες που ταιριάζουν ακόμη και στα μαθηματικά ή στη φυσική. Πάμε στο επόμενο. Έτσι, μπορούμε να βρούμε τέτοιου είδους συγκρίσεις που βάζουν θέματα genre εδώ, δηλαδή είδους ταινίας, το ντοκιμαντέρ, το κινούμενο σχέδιο, τα puppets, έτσι, που και επίσης μπορούν να δώσουν αφορμή για συζήτηση. Δεν θα είναι παντού το ίδιο με φώτο, σε μικρές ηλικίες με φώτο ντεκουπάζ κλπ. Αλλά πάντως ο βασικός πυρήνας είναι οι συγκρίσεις. Δεν θυμάμαι αν έχει άλλη διαφάνεια. Πάμε παρακάτω. Α, βέβαια, για τρίτη δημοτικού, ότι πρέπει διάφορες εκδοχές του Ηρακλή. Αυτά δεν θα τα δουν σε φωτογραφίες, πρέπει να τα δουν σε κλιπάκια τουλάχιστον. Και είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που μπορούν, οι ερωτήσεις χρήσης της γλώσσας, έτσι. Όχι μονάχα οι ερωτήσεις περιεχομένου, το μοντέλο του Ηρακλή κλπ, αλλά και χρήσης της γλώσσας. Πάμε παρακάτω. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ σας έχω αρκετά
τορπιλήσει με τις προτάσεις αυτές, προτροπή για να φτιάξετε δικό σας υλικό. Βεβαίως υπάρχει θέμα δικαιωμάτων, βεβαίως θα βοηθούσε μια πλατφόρμα που να δίνει ταινίες ελεύθερες δικαιωμάτων, αλλά το κλειδί που είπε νωρίτερα και η Μαρία, ότι μέσα στην τάξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για εκπαιδευτικούς σκοπούς κάποια αποσπάσματα. Φτάνει να μην φτιαχτεί εκπαιδευτικό υλικό που να δοθεί μετά σε διανομή. Εκεί δεν συγχωρείται η εκπαιδευτική πρόταση, πάλι είναι παραβίαση δικαιωμάτων. Αλλά εφόσον το δουλεύει ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, είναι πολύ πιο μικρές οι ποινές. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μένη. Εάν υπάρχουν, εγώ κράτησα κάποια πράγματα από την παρουσίαση, φυσικά το ξέρω το εργαστήριο αυτό πολύ καλά, αλλά μήπως υπάρχει από την αίθουσα κάποια σκέψη, κάποιο ερώτημα για τον κύριο Θοδωρίδη. Βλέπω ένα χέρι, να δώσουμε το μικρόφωνο. Έχουμε και το πλάνο στην κυρία. Η κυρία στην άκρη. Ναι, εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω, δεν είμαι ειδική, δεν ξέρω, έτσι, από γύρω-γύρω που μαθαίνουμε σιγά-σιγά τη γλώσσα του κινηματογράφου, αυτό συνήθως γίνεται από τους σκηνοθέτες, δηλαδή τα σχέδια, τέτοιου τύπου σχέδια πριν γυριστεί η ταινία, πριν γυριστούν τα πλάνα. Είναι αυτή, σαν να λέγαμε, αντίστροφη διαδικασία από την συνήθι. Θα απαντήσει, σημαίνει. Να απαντήσω. Απάντησε εσύ, αν Όχι, θέλεις. Αυτό είναι μία μορφή storyboard, όπως ονομάζουμε, η οποία όσο παλιότερα πάμε ή σε παραγωγές που έχουν την οικονομική δυνατότητα, γίνεται από ανθρώπους που έχουν και μία δεξιότητα ζωγραφικής για να έχει μια πιο καλή, αν θέλετε, έτσι, απόδοση του, όχι μόνο των πλάνων, αλλά και της σκηνογραφικής προσέγγισης των χαρακτήρων. Αλλά επειδή η ουσία της είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε το κουμπάζ, να σπάσει αφήγηση σε κομμάτια που να σκέφτονται με την βάση του τρόπου που η κάμερα κινείται και τα μεγέθη των κάδρων, μπορεί κανείς να την υλοποιήσει ακόμα και με μικρές απλές ερασιτεχνικές μορφές σχεδιαστικές. Οπότε σε επίπεδο εκπαίδευσης δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Φυσικά υπάρχουν παιδιά που θα μπορούσαν να μεγαλουργήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σαφώς είναι κομμάτι της προετοιμασίας του σκηνοθέτη. Γιατί δίνει πληροφορίες στους συνεργάτες του, δίνει πληροφορίες στο διευθυντή φωτογραφίας, δίνει πληροφορίες στο σκηνογράφο, δίνει πληροφορίες στο μοντέρ σε επόμενο στάδιο. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα από τα βασικά εργαλεία. Το αν και πόσο χρησιμοποιείται είναι και θέμα συγκεκριμένης ομάδας σκηνοθέτη και παραγωγής. Γι' αυτό το λόγο το οικειοποιούμαστε σαν ένα εργαλείο. Εγώ από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να υλοποιήσεις με μαθητές, γιατί θέλει χρόνο και θέλει να έχουν καταλάβει αυτή τη διαδικασία. Σε ένα τέτοιο εργαστήριο όμως, ναι, γίνεται βασικό κομμάτι της διαδικασίας. Αλλά θα έλεγα ότι οι περισσότερες μαθητικές ταινίες που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι ένα στάδιο που συχνά το ξεπερνάς, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος, η ηρεμία να διδάξεις όλη αυτή τη διαδικασία και τον σεβασμό και την εξέλιξή της. Νομίζω ότι και οι δύο τρόποι έχουν ενδιαφέρον, και ο πιο αυθόρμητος που ανακαλύπτει την κινούμενη εικόνα μέσα από την ίδια την εικόνα, αλλά και αυτός ο πιο δομημένος βήμα-βήμα τρόπος που απλά απαιτεί κάποιο χρόνο. Κάποια άλλη ερώτηση? Να πω ότι στις επαγγελματικές παραγωγές με κάποιο τρόπο το ντεκουπάζ είναι βασικό στοιχείο της προετοιμασίας. Μερικοί δε σκηνοθέτες παλιότεροι είχαν το λεγόμενο σιδερένιο ντεκουπάζ που δεν θέλαν να ξεφύγει καθόλου η λήψη από αυτό. Αλλά ως εκ τούτου συνήθως το ντεκουπάζ ξεπερνιέται. Δηλαδή πολλές φορές πάνω στο γύρισμα βγαίνουν καλύτερες ιδέες, πάνω στο μοντάζ παρεμβάλλονται πλάνα που δεν είχε από πριν, δεν είχαν προγραμματιστεί, αλλά σχεδόν σε όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες, αν ψάξετε την
προετοιμασία της ταινίας τους και λοιπά, θα δείτε άπειρα σκίτσα και κυρίως ντεκουπάζ. Ναι. Ωραία. Την επόμενη ερώτηση. Μια που έγινε αναφορά στο θέμα των δικαιωμάτων. Εάν προβάλλουμε στις τάξεις απόσπασμα μιας ταινίας, ισχύουν τα ίδια δηλαδή, πρέπει να έχουμε τα δικαιώματα της ταινίας? Κανονικά πρέπει να έχετε τα δικαιώματα. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ανάλογα με τη διάρκεια των αποσπασμάτων, ακόμα και στη χρήση τους διαδικτυακά ή εξωδιαδικτυακά. Εγώ μια φορά ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα μικρό απόσπασμα από το, πώς το λένε, το app, το σπίτι με τα μπαλόνια που το ανεβάζει το animation το παιδί σε μια ταινία, και είχα γράψει στην Αμερική, στους διανομείς, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία εάν κινηθείς επισήμως. Νομίζω ότι σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και κλεισμένο των θυρών, το να δείξετε αποσπάσματα θεωρείται αποδεκτό, ακόμα και σε χώρες με πολύ αυστηρή νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή. Αλλά πάντα σε κλειστό εκπαιδευτικό πλαίσιο και χωρίς αυτό να είναι κάτι που διανέμεται ή ότι μοιράζεται σε στικάκια την ταινία. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ? Καλά, εννοείται. Αλλά πόσο εκτεθειμένοι είμαστε όταν βάζουμε κάποιες ταινίες την ώρα του μαθήματος? Αυτό θέλω να... Γιατί τώρα πια δεν υπάρχει μια λίστα ταινιών. Από τη στιγμή όμως που με το απόσπασμα δεν τη δείχνεις ολόκληρη την ταινία, απλώς ίσα-ίσα τα παιδιά για να μπορέσουν να μοιηθούν στην ταινία. Αυτό είναι το ίδιο με το να τη δείξεις? Γιατί εγώ αυτό το κρίνω και από τα περιοδικά. Δηλαδή, όταν θα κάνεις αναπαραγωγή ενός ολόκληρου κειμένου, πρέπει να πάρεις τα δικαιώματα. Αν βάλεις απόσπασμα, δεν ζητάς δικαιώματα. Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω, εδώ υπάρχουν και συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα. Είναι μεγάλο θέμα, ας μην το εξαντλήσουμε τώρα. Είναι σίγουρο πάντως ότι η διαφορά της δημόσιας προβολής από την προβολή μέσα στην τάξη είναι εκείνο που κάνει, ας πούμε, τις νομικές απαιτήσεις πιο ελαστικές. Δηλαδή, όταν δείχνετε στην τάξη σας αποσπάσματα, δεν εμπίπτεται σε αυτό το πρόβλημα. Αλλά όχι να φτιάξετε ένα εκπαιδευτικό υλικό τυποποιημένο που να το διαθέσετε και σε άλλους συναδέλφους κλπ. Όταν είναι μόνο στην πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού που το χρησιμοποιεί. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο? Υπάρχει, Νταϊάννα, από το διαδίκτυο. Θες να μας το διαβάσεις? Ρωτάνε πόσο εύκολο είναι, σύμφωνα με την εμπειρία σας, για τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν τη μέθοδο. Ανοίγονται στη διαδικασία ή τους τρομάζει? Ωραία. Βέβαια, βέβαια. Είναι τρομακτική διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε κάτι. Αυτό έγινε χάρη της παρουσίασης. Δεν θα είναι έτσι στην τάξη. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε πολύ μικρά αποσπάσματα. Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε σε αυτά, μήπως καταφέρουμε. Ένας συνάδελφος της πληροφορικής μπορεί κάλλιστα να φτιάξει το φωτο ντεκουπάζ. Δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Αλλά αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάμποσες φορές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να γίνει χωρίς κάποια δουλειά. Αλλά ας είναι πιο μικρό, δεν συζητάμε για μέθοδο. Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν είναι παρά μια δραστηριότητα. Μπορείτε να κάνετε παραλλαγές αυτής της δραστηριότητας. Εμένα με ενδιαφέρει να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ζωγραφίζοντας την έναρξη των πλάνων, κάνοντας ένα πρόχειρο σκιτσάκι, να καταλάβουν πόσο βασικό είναι για την αφήγηση. Τώρα, ας μην γίνει τόσο φροντισμένα όπως εδώ στις διαφάνειες, και οπωσδήποτε δεν είναι μέθοδος. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είδα την προηγούμενη, ξανάρχομαι σε αυτό, εισήγηση που αποτελεί μέθοδο μελέτης μιας ταινίας,
Εντάξει, είναι μια δραστηριότητα, τίποτα περισσότερο. Έχει όμως το εξής σημαντικό, και θα ήθελα και αυτό να το επισημάνω. Εάν μπορούμε με βάση τη χτεσινή μέτρηση που είπαμε, τις γνώμες των εκπαιδευτικών για το πόσες ταινίες κλπ. Εάν πράγματι δεν μπορούμε πάνω από 20-25 ταινίες στην δεκαετία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παίζοντας κάποια αποσπάσματα συγκριτικά και για ταινίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο και να τις δούνε, δεν είναι αριστουργήματα, έτσι κι αλλιώς, όπως οι 20 που θα διαλέξουμε. Βέβαια, ας το πω ξανά, του Λίν θεωρώ ότι είναι αριστουργηματική. Αλλά βάζοντας τέτοια που ουσιαστικά διαφοροποιούν πάνω στον τρόπο χρήσης της κινηματογραφικής γλώσσας, διαφοροποιούν την εμπειρία, τα παιδιά θα μπορέσουν μέσα από καμιά 5-6 τέτοιες δραστηριότητες, μία το χρόνο, όχι περισσότερες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες ταινίες που αν φροντίσουμε, εδώ πια μπαίνει Υπουργείο, έτσι, αυτή τη στιγμή... Σε διακόπτω, μην ανοίγουμε πολλά θέματα, γιατί ναι, έχουμε τελειώσει το χρόνο. Να τελειώσω μας αυτή τη φράση και ναι, τελείωσα. Εάν πράγματι το Υπουργείο δώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν κάποιες τέτοιες ταινίες και να μπορούμε να παίρνουμε αποσπάσματα και να τις συγκρίνουμε, διαλεγμένες από ειδικούς κλπ, αυτό θα είναι όλο πιο εύκολο. Μια ιδέα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ξέρω ότι υπήρχαν αρκετά σχόλια στο chat, προβληματισμοί. Νομίζω, για να συνδέσω το σημερινό με το χθεσινό, αν υποθέσουμε ότι ένας φορέας σαν το κέντρο κινηματογράφου διαθέτει κάποιες από τις ταινίες της δικής του παραγωγής, όπως κάνει και το δανέζικο κέντρο κινηματογράφου, τις διαθέτει είτε με ένα μηδαμινό κόστο, με ένα μικρό κόστος ή με κάποιες απλές διαδικασίες διάθεσης στα παράλληλα λεγόμενα κυκλώματα, μεταξύ των οποίων είναι και η εκπαίδευση, αυτό της είναι ένας τρόπος να έχουμε πρόσβαση σε κάποιο είδους ταινίες. Οπότε υπάρχουν ίσως τρόποι να μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο υλικό, όχι σήμερα και αύριο, αλλά μεθαύριο.